Κύριε Μιχαλογιαννάκη, καλό σας μεσημέρι. Μας ακούτε τώρα? Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Εσείς έχετε εκφράσει αντιρρήσεις προσωπικά εσείς για τα μέτρα που προωθούνται, έτσι δεν είναι? Καμία αντίρρηση δεν έχω εκφράσει. Απλώς είπα υπενθύμησα τα συμφωνηθέντα. Άρα αυτό σημαίνει ότι πρέπει να τηρηθούν, έτσι? Εγγυούμε την τήρηση. Θεωρώ σε αυτή την κρίση που υπάρχει μεταξύ πολίτη πολιτικού, το κεφάλαιο κουβέλης αποτελεί εγγύηση. Δηλαδή, μπορεί και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό να μπορέσει να εγγυηθεί τις θέσεις της προγραμματικής της ΔΜΑΡ στην την προγραμματική συμφωνία. Κύριε Μιχαλογιαννάκη. Πρότεινα λοιπόν, κύριε Καρταβέλα. Να ακούσετε. Πρότεινα το εξής, απλό. Ναι. Να πάει στον κύριο Σαμαρά, ναι, και να του πει ο κύριος Κουβέλης ότι αυτές οι 14 γραμμές αποτελούν η προγραμματική συμφωνία και το προγραμματικό λόγο της ΔΜΑΡ. Ναι. Εσείς θα πάτε στους ξένους και θα τους πείτε το εξής. Διαπραγματευόμαστε αυτά τα πράγματα που είναι ήδη συμφωνηθέντα. Με αυτόν τον τρόπο και θα αναγκαστούν να κάνουν πραγματική διαπραγμάτευση, και το δεύτερο, το πιο σημαντικό πάνω απ' όλα, θα είναι το εξής. Θα καταλάβουν οι ξένοι ότι σε μια περίπτωση που πιθανόν μια αποχώρηση της ΔΜΑΡ θα αφήσει τα δύο ενοχικά κόμματα που ήδη τα έχουν δοκιμάσει οι ξένοι και στις πλατείες και στην εφαρμογή των μέτρων των μεταβατικών κυβερνήσεων που ήρθανε και την πρακτική τους. Θα καταλάβουν λοιπόν οι ξένοι ότι θα είναι ένα σχήμα μετά άκρος επικίνδυνο για την κοινωνία μας, που μπορεί να δημιουργήσει απρόβλεπτη. Μάλιστα. Κύριε Μιχαλογιαννάκη, επειδή γνωρίζω ότι είστε ένας άνθρωπος που έχει το θάρρος της γνώμης του, εγώ θα σας ρωτήσω κάτι πολύ συγκεκριμένο και πολύ απλό και πολύ ρεαλιστικό. Εάν τα μέτρα αυτά, έτσι όπως τα ακούμε, με περικοπές συντάξεων, μισθών πάλι κλπ. Κλπ. Του ΦΑΠΑΞ κλπ. Κλπ. Έρθουν στη Βουλή και πούνε ότι πρέπει να τα ψηφίσετε ως κόμμα που στηρίζετε την κυβέρνηση. Εσείς, προσωπικά εσείς, θα τα ψηφίσετε? Κύριε Καταβέλα, καταρχήν να πω κάτι πολιτικά και μετά θα μιλήσω σε προσωπική βάση. Μάλιστα. Η διετής επιμήκυνση και το να μην μπει ή να μην συμπεριληφθεί το χρέος στην ανακεφαλαιοποίηση, που είναι βασικές αρχές, ήταν κάτι το οποίο εμείς το ονομάσαμε από την πρώτη στιγμή σταδιακή επαγγίστρωση. Και σταδιακή, ότι δεν γίνεται από μια μέρα στην άλλη. Όμως, κύριε Καρδαβέλα, αν είναι τούτη τη στιγμή να γίνει η σύνταξη του ΟΓΑ από 360 στα 330 ευρώ, και αν είναι να σωθεί η Ελλάδα από αυτό, να μην σωθεί, κύριε Καρδαβέλα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί πλέον δεν είμαστε στην κοινωνία του ΣΥΝ και του ΕΒΖΙΝ. Είμαστε στην κοινωνία πλέον του ΕΠΙΖΙΝ, κύριε Καρδαβέλα. Είναι δυνατόν να αντέξω να μπει σύνταξη κάτω από 1.400 ευρώ και να κοπεί, να κοπούν τα δώρα των δημοσίων υπαλλήλων, να αυξηθεί η συνταξιοδότηση 1 με 2 χρόνια, το φιλοδόρημα του ΕΚΑΣ, γιατί είναι φιλοδόρημα είναι αυτό. Θα συμφωνήσω με αυτά που λέτε. Παραδείγματος χάρη, η παροχή στα επιδόματα, η παροχή της μητρότητας, όταν τούτη τη στιγμή έχουμε μια υπογεννητικότητα δημογραφικά εκφρασμένη με 1 εκατομμύριο λιγότερους Έλληνες. Θα συμφωνήσω σε όλα αυτά που λέτε. Δεν μπορεί κανείς να καταλάβει. Παρακαλώ πολύ, όμως. Υπάρχει ένα ζήτημα προσωπικό. Θα ήθελα να μου απαντήσετε σε προσωπικό ερώτημα. Δηλαδή εσείς... Στην προσωπική απάντηση, κύριε Καρδαβέλα, νομίζω ότι η ιστορία μου έχει αποδείξει το τι κάνω. Είδατε πολύ καλά μέσα στον χώρο του Πασόκ, όταν έβαλα τότε τις περιβόητες κόκκινες γραμμές στον Γιώργο Παπανδρέου, θυμάστε. Κατάλαβα. Κατάλαβα. Δεν θα ψηφίσετε, λοιπόν τέτοια μέτρα. Έχω την εντύπωση ότι από εδώ και πέρα, κύριε Καρδαβέλα, ο κόσμος δεν κρίνεται πλέον με αυτό που λέει, αλλά με αυτό που πράττει. Έχω δείγματα γραφή στο κώδικα. Όμως, να το ξανατονίσω, κύριε Καρδαβέλα, είμαι σίγουρος ότι το κεφάλαιο που λέει, όσο αφορά το θέμα της ηθικής και της διεκδικητικότητας, θα πρωτοστατήσει. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί έχει συμφωνήσει για να μπει σε ένα αυτοκίνητο σχολής οδηγών. Το αυτοκίνητο της σχολής οδηγών έχει διπλό φρένο, διπλό γκάζι και χειρόφρενο. Κάζι εκεί που πρέπει, φρένο εκεί που πρέπει, και τώρα έφτασε η ώρα να κάνουμε το χειρόφρενο διαπραγματευτικό στοιχείο. Κύριε Μιχαλογιαννάκη, τις προηγούμενες ημέρες, με αφορμή την επαναφορά ή όχι του μέτρου της εργασιακής εφεδρείας, διαρροές από το κόμμα σας έκαναν λόγο για τη στάση που θα κρατήσει ο κύριος Κουβέλης, ότι εντάξει, αν τελικώς εφαρμοστεί η εργασιακή εφεδρεία, δεν θα ρίξουμε και την κυβέρνηση. Μήπως και στα μέτρα αυτά τα οποία συζητούνται και φαίνεται να οδεύουμε προς εκεί, τελικά η Δημοκρατική Αριστερά θα κάνει πίσω και σε αυτά? Κοιτάξτε να δείτε, είστε κορυφαίοι δημοσιογράφοι. Και σας λέω το εξής. Όταν εσείς πείτε μία, ερμηνεύσετε κάτι και το αναλύσετε. Και το ερμηνεύσετε αυτό με τη λέξη φιάσκο. Προσέξτε. Με τη λέξη φιάσκο. Εκεί και πέρα, τι γίνεται? Κουβέλης το είπε ξεκάθαρα.
δείχνει τριετία με το 60 ή το 70%, δηλαδή οικονομίστικου τύπου καταστάσεις, δεν μπορούν να αλλάξουν το διακύδευμα που λέει ότι εφεδρεία σημαίνει απόλυτη. Για τα μέτρα, για τα μέτρα συγκεκριμένα. Για τα μέτρα. Εάν ληφθούν αυτά τα μέτρα. Αν ο κύριος Κουβέλης μέχρι τώρα, προσέξτε, έχει τρία πράγματα. Είναι πρώτον, όχι απολύσει και το εξήγησε. Δεύτερον, είδατε πολύ καλά για το ποιο αυτοδιοίκηση τι είπε. Και είδατε αυτέ τι μέρε το τι ζούμε. Τα 180 εκατομμύρια θα κάνουν 120 παιδικού σταθμού. Από τα 90.000 παιδιά, μόνο τα 45.000 θα βρουν στέγη. Συν το σημαντικότερο, ότι όλα τα μέτρα θα έχουν κοινωνική δικαιοσύνη. Κοινωνική δικαιοσύνη δεν είναι φιλολογία εδώ. Κοινωνική δικαιοσύνη σημαίνει ανακατανομή πλούτου. Σημαίνει ότι θα πληρώσει αυτό που έχει και όχι αυτό που χίλιε φορέ μέχρι τώρα έχει δοκιμαστεί. Αν για παράδειγμα υπάρξει περικοπή των συντάξεων του ΟΓΑΝ, υπάρξει μείωση των συντάξεων, ακόμη και των χαμηλών συντάξεων, των δώρων των δημοσίων υπαλλήλων, για τους άνεργους, τα επιδόματα, η δημοκρατική αριστερά θα πρέπει να φύγει από τον κυβερνητικό συνασπισμό? Μα κοιτάξτε να δείτε, να μείνει πού? Σε μια κυβέρνηση η οποία θα οδηγήσει σε κοινωνική έκρηξη? Να μείνει πού? Δηλαδή το ζήτημα τούτη τη στιγμή δεν είναι θέμα στρατηγική. Τελειώσαν οι εποχές που τα κόμματα πέσανε. Υπάρχουν και άλλοι μέσα στη Δημάρ. Υπάρχουν και άλλοι μέσα στη Δημάρ που ακολουθούν τη δική σας θέση, κύριε Μιχαλογιαννάκη. Θεωρώ ότι είναι μια δεκαετία προνομιούχων βουλευτών με ηθικό εκτόπισμα τέτοιο, το οποίο όλοι τους είναι θεματοφύλακες της προγραμματικής ομονίας. Είμαι σίγουρο γι' αυτό. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μιχαλογιαννάκη. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Έχει ένα πρόγραμμα που το έχουμε υπογράψει κατ' επανάληψη ο εκάστοτε Υπουργός των Οικονομικών και ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος. Το ίδιο συμβαίνει και με την Πέμπτη Αναθεώρηση. Υπάρχει μία νέα κυβέρνηση. Υπήρξαν οι προγραμματικές δηλώσεις που υπερψηφίστηκαν από 257 βουλευτές. Υπάρχουν τα πρακτικά της Προεδρίας της Δημοκρατίας, υπάρχουν οι ομιλίες των αρχηγών των κομμάτων. Θα δούμε από την επίσκεψη της Τρόικας και από τη συζήτηση που θα γίνει στο επίπεδο του Eurogroup και από τις συναντήσεις που θα έχει και ο κύριος Παπαδήμος την Δευτέρα και την Τρίτη στις Βρυξέλλες και στο Λουξεμβούργο, πώς ακριβώς πρέπει να μορφοποιηθούν όλα αυτά. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι αντιλαμβάνονται οι πάντες πως οι δεσμεύσεις επαναλαμβάνονται και πληθαίνουν. Η σημερινή έγκριση του προϋπολογισμού από το Υπουργικό Συμβούλιο είναι ένα τέτοιο δείγμα. Η επικείμενη υπερψήφιση του προϋπολογισμού ένα άλλο δείγμα. Η επικείμενη σύναψη της νέας δανειακής σύμβασης και του νέου προγράμματος και η επικείμενη υπερψήφιση από τη Βουλή ένα επόμενο βήμα. Και αυτό δεν αφορά μόνο το βίο της παρούσας κυβέρνησης, αλλά αφορά και την περίοδο μετά τις επικείμενες εκλογές.